Στα επίπεδα του 2009, στα 62 λεπτά το λίτρο, επέστρεψε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για όσους δικαιούνται το επίδομα, γεγονός που αύξησε ραγδαία τη ζήτηση, η οποία κατά την προηγούμενη διετία είχε πέσει κατά 70%. Χωρίς το επίδομα, η τιμή διαμορφώνεται στο 1 ευρώ το λίτρο και είναι κατά 25% χαμηλότερη από την τιμή έναρξης του 1,25 ευρώ το λίτρο στις 15 Οκτωβρίου. Οι χαμηλές τιμές είναι αποτέλεσμα της ασυνήθιστα ραγδαίας υποχώρησης τιμής του αργού μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ να μην προχωρήσει σε αύξηση της ημερήσιας παραγωγής και της διαφαινόμενης τάσης για περαιτέρω μείωση των τιμών και σταθεροποίησή τους κάτω από τα 70 δολάρια το βαρέλι. Η εξέλιξη αυτή για την Ελλάδα, που είναι μία από τις πλέον εισαγωγικές χώρες πετρέλαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο θετικές επιπτώσεις μπορεί να έχει. Στον τομέα των υγρών καυσίμων είναι ήδη ορατές, καθώς εκτός από το πετρέλαιο κίνηση στα χαμηλά επίπεδα του 1,5 ευρώ το λίτρο, διαμορφώνεται σε μέσα επίπεδα η τιμή της βενζίνης, ενώ σε πολλά πρατήρια της χώρας η τιμή έχει υποχωρήσει στο 1,46 ευρώ το λίτρο. Στο φυσικό αέριο, οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου φαίνεται να μετακυλιστούν από το Δεκέμβριο και μετά, καθώς η τιμή του είναι συνδεδεμένη με την τιμή του αργού, αλλά ακολουθεί τις διακυμάνσεις με ένα τρίμηνο καθυστέρηση. Η υστέρηση αυτή έχει καταστήσει για πρώτη φορά στα χρονικά της εγχώριας αγοράς το πετρέλαιο θέρμανσης με επίδομα πιο φθηνό από το φυσικό αέριο. Τα χαμηλά επίπεδα των κάτω των 70 δολαρίων το βαρέλι για τους επόμενους τουλάχιστον 6 μήνες, βάσει της Συνόδου Κορυφής των Υπουργών Πετρελαίου του ΟΠΕΚ, δημιουργούν εξαιρετικά ευίωνες προοπτικές για την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών της χώρας μας.